εδώ στην Ιδωμένη. Τα επεισόδια ξεκίνησαν γύρω στις 11.30 όταν πάνω από 2.000 πρόσφυγες επιχείρησαν να περάσουν τα σύνορα από διάφορα σημεία σε ένα μήκος 500 μέτρων στο φράχτη, ξυλώνοντάς το σε διάφορα σημεία. Αμέσως οι Σκοπιανοί αστυνομικοί άρχισαν να εκτοξεύουν δεκάδες χημικά, δακρυγόνα και χειροβοβίδες κρότου λάμψης πάνω από το φράχτη, μέσα στο ελληνικό έδαφος, μέσα στο καταβλισμό των προσφύγων, αδιαφορώντας για τις γυναίκες και τα παιδιά που υπήρχαν μέσα στις σκηνές. Αρκετοί τραυματίστηκαν όταν χειροβομβίδες κρότου λάμψης τους χτύπησαν σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Είδαμε ανθρώπους ματωμένους στο πρόσωπο, παιδιά να μην μπορούν να αναπνεύσουν από τα δακρυγόνα, γυναίκες να λιποθυμούν, να πέφτουν κάτω από τη συνεχή χρήση χημικών. Η ατμόσφαιρα, όπως βλέπετε κι εσείς, έως και αυτή τη στιγμή είναι αποπνικτική και εκρηκτική. Θυμίζει πεδίο μάχης. Και αυτό είναι μπροστά ακριβώς στον φράχτη των Σκοπίων. Οι πρόσφυγες, να πούμε ότι μαζί με αλληλέγγυους άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες εναντίον των Σκοπιανών αστυνομικών. Μάλιστα, κατάφεραν σε ένα σημείο να καταστρέψουν σχεδόν ολοκληρωτικά τον παρμπρίζ ενός στρατιωτικού οχήματος των Σκοπιανών, ρίχνοντας πέτρες πάνω από το φράχτη. Σε ένα σημείο κατάφεραν να τον ξυλώσουν το φράχτη και επιχείρησαν να άρχισαν να περνούν κατά δεκάδες προς τα Σκόπια. Ωστόσο, μόλις τους αντιλήφθηκαν οι Σκοπιανοί, έτρεξαν προς τα εκεί και σε σχηματισμό μάχης πέρασαν στο ελληνικό έδαφος και άρχισαν να εκτοξεύουν εναντίον τους σε ευθεία βολή σφαίρες από καουτσούκ όπως αυτές, αυτήν εδώ που κρατάω στα χέρια μου. Είδαμε πολλούς να τραυματίζονται. Γιατί τους βρήκαν τέτοιες σφαίρες σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Στα πόδια, στα χέρια, στο σώμα, στο στήθος, ρίχνοντας τους κάτω. Όπως βλέπετε, η κατάσταση είναι ως αυτή την ώρα τεταμένη, εκρηκτική. Οι πρόσφυγες έχουν στήσει οδοφράγματα και έχουν ανάψει φωτιές μπροστά στο φράχτη, συνεχίζοντας να ρίχνουν πέτρες προς την πλευρά των Σκοπιανών αστυνομικών, οι οποίοι συνεχίζουν να ρίχνουν και αυτοί χειροβοβίδες κρότου λάμψης και χημικά. Ελληνικό έδαφος. Ενώ από το πρωί, Παναγιώτη, επικρατούσε ξανά αναβρασμό στον καταβλισμό της Ιδωμένης, από χθες κυκλοφόρησε νέο φυλάδιο που ξεσήκωνε για άλλη μία φορά τους πρόσφυγες να περάσουν τα σύνορα. Τα επεισόδια, Αλίνα, να πούμε ότι ξεκίνησαν ακριβώς γι' αυτό. Γύρω στις 10 το πρωί, πολλοί πρόσφυγες είχαν συγκεντρωθεί πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές σε ένα νέο κάλεσμα που έλεγε ότι τα σύνορα θα ανοίξουν σήμερα και θα περάσουν. Έμειναν πάνω στις γραμμές για περίπου μία ώρα. Πενταμελής αντιπροσωπεία του, σε συνεννόηση με τις ελληνικές αστυνομικές δυνάμεις, πέρασε μπροστά στο φράχτη, συνομίλησε με Σκοπιανούς αστυνομικούς, οι οποίοι τους είπαν όμως ότι τα σύνορα θα παραμείνουν κλειστά και δεν πρόκειται να περάσουν. Μόλις η πενταμελής αντιπροσωπεία επέστρεψε μπροστά στις σιδηροδρομικές γραμμές και μετέφερε αυτό το μήνυμα των Σκοπιανών προς τους πρόσφυγες που ήταν συγκεντρωμένοι, άρχισε η σύραξη. Ξεσηκώθηκαν αμέσως, κινήθηκαν προς το φράχτη και άρχισαν να προσπαθούν να το ξυλώσουν σε διάφορα σημεία. Μετά άρχισε η χρήση χημικών, η εκτόξευση φωτοβολίδων και χειροβοβίδων κρότου λάμψης και η σύραξη γενικεύτηκε.